techblog.gr είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Sony Xperia TAF2 Ultra. Το TAF2 Ultra έρχεται με οθόνη αφής 6 ίντσες ανάλυσης HD, δηλαδή 1280x720 pixels, κάμερα 13MP με LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο Full HD, τετραπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 400, μνήμη RAM 1GB, λειτουργικό σύστημα Android 4.3 Jelly Bean, μπαταρία 3000mAh και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με το hands-on. Πάμε! Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Xperia TAF 2 Ultra, χαλαρά ταμπλετόφωνο η συσκευή, 6 ίντσες η διαγώνιός της, LCD Triluminous, Triluminous Display με Mobile Bravia Engine 2, ανάλυση HD δηλαδή 1280x720 pixels, Τετραπύρινος επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon 400 χρονισμένο στο 1,4 GHz και μνήμη RAM 1 GB. Μπροστινή κάμερα 1,1 MP και πίσω κάμερα 13 MP με LED Flash και δυνατότητα λήψης βίντεο Full HD. Ε, βάρος 172 γραμμάρια, έχει ραδιόφωνο FM. NFC, Clear Audio Plus για τον ήχο, εδώ βρίσκεται το μεγάφωνο, μη σας μπερδεύει, σε αυτή την άκρη είναι μονάχα το μονοφωνικό μεγαφωνάκι, όλο το υπόλοιπο είναι εδώ πέρα για αισθητική, να μην έχει μόνο μια τριπούλα εδώ πέρα για να ακούγεται ο ήχος, αλλά το πάει έτσι μονοκόμματα, είναι καθαρά θέμα design. Πάχος 7,65 ε, χιλιοστά, ναι, και ενσωματωμένη μνήμη 8GB φυσικά με υποδοχή για κάρτες μνήμης ε, Micro SD έως 32GB. Από εδώ πέρα μπαίνει η κάρτα ε, Micro SIM, το κουμπάκι, ε, το power button κλασικά από την σειρά Xperia, συμπλήν ήχου βρίσκεται εδώ, dedicated camera button εδώ κάτω, η κάμερα, ε, αυτό πρέπει να είναι noise cancelling μικρόφωνο, πίσω πλαστικό και από εδώ η υποδοχή για την SD για να μεγαλώσει ο αποθηκευτικός χώρος της συσκευής. Πατήθηκε το κουμπί της κάμερας τώρα αυτή τη στιγμή και έκανε έτσι να το πολύ σωστά ε, μπήκε μέσα. E, capacitive πλήκτρα μπροστά στην οθόνη. Βλέπετε ένα theme ωραίο που έχω βάλει. E, έχει κάνει δουλίτσα στο, στο customization η Sony. Αυτό το κατέβασα δωρεάν, μάλιστα. Είναι ένα πολύ ωραίο theme για τους fans, e, του φαν e, του. Βλέπετε εδώ και οθόνη ξεκλειδώματος Και μέσα άμα μπει, έχει αυτά. Και κάτω τα κουμπάκια εδώ πέρα το home τα έχει αλλάξει. Αυτό το βρήκα στο Sony Select. Δεν χρειάζεται να, είστε, να κάνετε σύνδεση να δημιουργήσετε κωδικό ή κάποιο άλλο, πολύ απλά υπήρχε και μετα... σε πάει στο... στο Google Play όπου βρίσκεται και το theme δωρεάν ή επιπληρωμή, γιατί κάποια είναι επιπληρωμή. Να, για παράδειγμα, π.χ. για να δούμε εδώ πέρα αυτό, λήψη μπορεί να έχει κάποια, κάποιο, ξέρω εγώ, 2,30, τριάντα... ναι, 2 ευρώ. Μάλιστα, αν τώρα εντάξει θέλετε να το αλλάξουμε, έτσι σα το έβαλα στην αρχή επειδή μου άρεσε, είναι και φρέσκο φρέσκο. Εδώ από την εξατομήκευση, θέμα όσα έχουν κατέβει ή τα default μέσα, θα βάλω το air και θα συνεχίσω το hands-on με κλασικό ε, Sony Mobile ε, User Interface. Είπαμε τα πλήκτρα capacity εδώ κάτω, back, home και για να έχουμε πρόσβαση στο Multitask. Στο Multitask επίσης κλασικά από κάτω γνωστό UI της Sony, μικρά μικρά ε, ε μικρά, μικρά widgetάκια για να κάνετε ωραία και έτσι να προχωράτε εύκολα τη ζωή σας. Π.χ. βγαίνει εδώ πέρα ένα κουμπάκι για το application ηχογράφησης ή για παράδειγμα μπορείτε να, να ανοίξετε έναν μικρό browser εδώ πέρα techblog.gr σαν window σε window ας πούμε. Όλα γενικά δουλεύουν smooth και ωραία στο Xperia TAF 2 Ultra. Από πάνω το notification bar είναι έτσι. Κλασικά πράγματα. Κατευθείαν μπορείς να πας στις ρυθμίσεις και αν έχετε ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία εδώ πέρα που λέει ε, χρήση με το ένα χέρι, κάπου ήτανε εδώ πέρα, λειτουργίες με το ένα χέρι, ουσιαστικά τι γίνεται, άμα κάνεις double tap πάνω στο home button, κατεβαίνει κάτω, βλέπετε το notification bar, δεν είναι όπως στην αντίθετη περίπτωση απάνω, οπότε άμα το κρατάς ας πούμε, με το ένα χέρι εδώ και βλέπετε φυσικά ο αντίχειρας δεν φτάνει με την καμία απάνω κάνοντα ένα τάπ εδώ, έχει κατευθείαν τι επιλογέ σου, ας πούμε. Οπότε μπορεί να πα και κατευθείαν στι ρυθμίσει με αυτή την. Βέβαια, δεν φτάνει μετά στο WiFi πάνω, αν θες να το κλείσει. Λέω εγώ τώρα. Εντάξει, μπορεί να το κλείσει από εδώ. Ε, αυτά σε ό,τι αφορά έτσι κάποια μικρά πραγματάκια που έχει βάλει μέσα η Sony. Φυσικά, τερματίζοντα εδώ στο στην τελευταία οθονιά, ανοίγει αυτό η Οπουδήποτε αν είσαι αματοσύρις που ουσιαστικά σου δίνει έτσι μια τη δυνατότητα να κάνεις έτσι μια ταξινόμηση διαφορετική στις εφαρμογές σου ώστε να είναι πιο εύκολο για σένα η χρήση ή αν έχεις πάρα πολλές να κάνεις και μια αναζήτηση μέσα στις ίδιες τις εφαρμογές και φυσικά αν θέλεις να αλλάξεις τα πετσαρία, theme ή κάποιο άλλο πολύ εύκολα από εδώ τα widget'άκια. Βρίσκονται εδώ κάτω, βλέπετε γενικά ότι πάει ωραία και η συσκευή. Εφαρμογές αν θέλω κάτι, ταπετσαρίες, θα αλλάξω μια ταπετσαρία, θα βάλω, δεν είναι άσχημη βέβαια η μπλε, δεν πειράζει, ας αφήσω αυτήν εδώ πέρα, αυτήν όπορ πολύ να μου πεις, αλλά ωραίο το κοκκινάκι. Φυσικά και έτσι αν θέλεις αφαιρείς και οθόνη εντελώς ή προσθέτεις μια ακόμα και βάζεις τις... Ε... Ε, εφαρμογές σου πάνω, τα widgets σου ή ό,τι άλλο θέλεις. Α, πάρω αυτό. Τέλεια. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, ποιότητα κατασκευής, να πω ότι είναι γενικά μέτρια θα έλεγα. Τέσσερα κατοστάρικα κάνει, το σκ, μπήκα απότομα, ε, εκεί που τα έλεγα όλα ωραία, ξαφνικά τσεκούρι. Ε, ναι, 399 έχει η συσκευή, κυκλοφορεί τώρα αυτές τις ημέρες, γρατζουνιέται το πίσω, βλέπετε εδώ πέρα, το έχω χρησιμοποιήσει πόσο το έχω, τέσσερις μέρες, ε, ρίξτε μια ματιά εδώ στο πλαστικό αυτό, δεν είναι ανθεκτικό, είναι πλαστικό από το πιο ας πούμε ε, απλό, να, δείτε και εδώ πέρα αυτές εδώ τις γρατζουνιές, να τις φαίνονται καλύτερα εδώ. Ε, μην φανταστείτε μαγικό κοπίδι, κλειδιά, σαν το LG G Flex και τέτοιε ιστορίε. Τίποτα. Η συσκευή βρίσκεται έτσι, εδώ και δύο ημέρε. Τέσσερι, δεν ξέρω πότε μου ήρθε, όχι, νομίζω μου είχε έρθει από, τη, από, το πριν το, νομίζω πριν το Πάσχα. Ναι, πριν την έχω καμιά δεκαριά μέρε. Ε, και τα έλειπα βέβαια και Πάσχα, είχα πάει λίγο και εξωτερικό, οπότε δεν, δεν έχει ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα η συσκευή. Ε, Όπω ήταν έτσι, χωρί τη θήκη τη, δεξιά-αριστερά, είναι ξεκάθαρο όμω ότι θα πρέπει να βρείτε σίγουρα μια θήκη για το Ταφ 2 Ούλτρα, μια και όπω βλέπετε, αυτά δεν έχουν γίνει με δική μου υπετιότητα ή τουλάχιστον όπω σα έχω συνηθίσει να ταξίνω τα κινητά. Καμία σχέση. Ε, και γενικά, πώ να το πω, είναι λίγο. Είναι, είναι, σας δίνει λίγο έτσι την αίσθηση του, του φτηνού θα έλεγα. Έχει βέβαια το ωραίο το design έτσι, όπως ας πούμε Z, Z1, Z2 και τα λοιπά. Έχει την design του, το βλέπετε γενικά. Είναι και λεπτό, 7,65 ε, χιλιοστά και ελαφρύ, 172 γραμμάρια. Ε, μιλάμε, είναι, 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 είναι ελαφρύ το, το ταμπλετόφωνο αυτό για, αυτό το μέγεθος, 6 ίντσες οθόνη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι έτσι λίγο, έχουν κάνει μία έκπτωση θα έλεγα στην ποιότητα ε, των υλικών. Όπως επίσης θα έλεγα ότι εδώ πέρα δεν πολύ βοηθάει το σύνπλην ήχου, θα το προτιμούσα εδώ πάνω, πάνω δηλαδή μετά το power button. Βλέπετε ότι αν το κρατάς έτσι τη συσκευή είναι λίγο, παθαίνεις αγκύλωση για να κατεβάσεις τον αντιχειρά σου εδώ κάτω για το συμπλήν ήχου. Και τουλάχιστον δεν το έχουμε συνηθίσει εδώ. Νόμιζα στην αρχή ότι είναι το, το πλήκτρο τη κάμερα αυτό. Μια και μιλάμε για κάμερα, είπαμε dedicated button εδώ. Ε, είναι ένα από τα θεματάκια που θα αντιμετωπίσετε με το TAF2 Ultra. Ε, η κάμερα του είναι αρκετά μέτρια, θα έλεγα. 13 MP φυσικά. Ε, ξέρω εγώ τι να λέμε τώρα, το ένα το άλλο, αλλά δεν είναι κάτι το ε, φοβερό, ε, να πω επίσης ότι γενικά το zoom που κάνει δεν το κάνει και πάρα πολύ γρήγορα, τώρα εδώ πέρα μην κοιτάτε που είναι κοντινά ωραίο φωτισμένο από πάνω με τα φώτα μας και τέτοια, λίγο έτσι να μην είναι καλό το φως, θέλει λίγο το θεματάκι του για να ε, λοκάρει και αν μπορούσα έτσι ας πούμε να σας δείξω μια-δυο λεπτομέρειες έξω που τράβηξα ας πούμε πρόχειρα να εδώ πέρασουμε μια φωτογραφία... Ε, εντάξει, μπορείς να πεις ότι σε αυτό εδώ πέρα το μέγεθος φαίνεται καλά, βλέπετε από πάνω το φως από πίσω ε, στη φωτογραφία που ήταν, ας πούμε, πώς έχει κάψει αυτά τα σημεία της, της φωτογραφίας. Τώρα, εντάξει, σε αυτό εδώ βλέπετε λάσπη αρκετή, δεν ξέρω, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε θέμα με την κάμερα και τουλάχιστον, πώς να το πω, δεν πανάνε 13 MP, δεν έχουμε, δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη φωτογραφική μηχανή. Ε, έχει βέβαια μέσα όλα αυτά τα καλούδια που έχετε, μας έχει συνηθίσει η Sony τώρα τελευταία, Time Burst, ρετουσάρισμα πορτρέτου, ε, Auto plus αυτό, το αυτόματο σε ρυθμίσεις υψηλής ποιότητας, από το defocus AR και τα λοιπά, ό,τι ας πούμε θα περιμένατε, να, ό,τι έχει ο φίλος σας δίπλα με το Z1, Z2, αλλά εντάξει, ε, λίγο πιο, είστε, είστε, λίγο πιο κάτω. Ε, βλέπετε και κάποιες έτσι άλλες μικροεφαρμογές που μπορούν να προσθεθούν εκεί. Κάποιε είναι με τιμή, κάποιε όχι, αυτή ας πούμε είναι δωρεάν, οπότε θα εμφανιστεί σε εκείνο το μενού σαν υποεφαρμογή που ουσιαστικά είναι ένα application που χρησιμοποιεί την φωτογραφική μηχανή της συσκευής σας. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, ναι, μας έκανε τη χάρη να ξαναμπεί, να τώρα θα το βρούμε μέσα σαν Motion Graph Xperia με, το, με την κάθε εφαρμογή τη δική της, ε, έτσι, το δικό της χαβαλέα ε, χαβαλέ, ας πούμε, και χρησιμότητα θα έλεγα. Πάμε πάλι λίγο στη, στις ρυθμίσεις της κάμερας. να δούμε και λίγο μέσα εδώ. Οκ, okay. βλέπουμε κάποιες, α, νομίζω εδώ πέρα δεν μπορείς να το ρυθμίσεις, πρέπει να πας στο μη αυτόματα. 9 MP ή 13 με κάδρο 4 προς 3, τετράγωνη, ή 9 με 9 MP με ευρύ κάδρο κινηματογραφικό 16 προς 9, έχει HDR και σε ό,τι αφορά το, τη βιντεοκάμερα, λήψη βίντεο έως Full HD πάρα πολύ ωραία. Μπορώ να φύγω νομίζω από την κάμερα, κάτι εδώ πέρα στο white, στο, το, στο white balance. Να ρυθμίσετε, να ρίξουμε μια ματιά και στην προστινή, εδώ είμαστε. Ένα μεγαπίξελ προ την κάμερα λοιπόν και αυτά σε ό,τι αφορά την. Σε ό αφορά την ε, φωτογραφική μηχανή και τις δυνατότητες ε, φωτογραφιών που μπορεί να τραβήξει το Xperia τα 2 Ultra. Εντάξει. Εδώ σας λέω με full ωραίο, καλό φωτισμό ε, τα πράγματα είναι καλύτερα. Στην, στη ζωή έξω όμως θα έχετε θεματάκι. Και εδώ η βιντεοκάμερα για να δω οκ... Okay. Μπορείς να τραβήξεις και φωτογραφίες την ώρα που πραγματοποιείς λήψη ε, βίντεο. Πάω πίσω. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω, α κλείσω μερικές εφαρμογές. Μπορώ νομίζω να συνεχίσω τώρα να μιλάω για την οθόνη. Πάλι μια οθόνη που δεν θα έλεγα ότι να έκανε και το force ε, να κλείσει τέλος πάντων, μια οθόνη που ε, είναι, δεν είναι, δεν είναι πούμε, στο σημείο έτσι που με στεναχώρησε τη φωτογραφική μηχανή, αλλά δεν σου δίνει έτσι και πάλι να πει είναι μικρή ανάλυση στι 6 ίντσε. Φταίει ότι δεν είναι έτσι εντελώ crystal clear, α πούμε, ε, αυτό που σου βγάζει. Πάντω, σε γενικέ γραμμέ, δεν θα έλεγα ότι είναι άσχημη, αλλά ούτε και ότι θα κάνει εντύπωση, θα εντυπωσιαστείτε βλέποντας και πείτε wow, έχει ωραία οθόνη, δεν με νοιάζει κάτι άλλο, παίρνω με 4 κατοστάρικα, εξάρα οθόνη HD και πάει καλά». Εντάξει, σε ό,τι αφορά την ανάλυση μπορείτε να δείτε και εδώ ότι είναι μικρή σε, αυτές τις, σε, αυτή, σε αυτό το μέγεθος οθόνης, ε, αλλά, γενικά, ό,τι άλλο μέσα, σε ό,τι αφορά δηλαδή το smoothness στο UI, είναι πάρα 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 πολύ καλό. Να πω ότι τρέχει, το είπα και στην αρχή του βίντεο, 4.3 ε, Jelly bean. δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει και αν θα πάρει KitKat ή κάτι άλλο. Εδώ πάντως μέσα, τσεκάρετε, μπήκε σε, για να δούμε εδώ για το knock code που γράψαμε πριν λίγο, τη σχόλια έχουμε μπω desktop Γρήγορο, έτσι. Θυμάστε και το, taf, και το μεγάλο, το Xperia Z Ultra, πόσο μπόμπα άνοιγε τις, ε, τις ιστοσελίδες στο browsing. Πραγματικά και εδώ, εξαιρετική δουλειά από τη Sony. Ο browser και ό,τι έχει σχέση με browsing, ανοίγει σφαίρα. Εντάξει, έχουμε και σε πολύ καλό σερβερ server το tech blog, αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι όποια σελίδα και να ανοίξετε, ε, πηγαίνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Μου, κάνει, μου έχει κάνει την ίδια εντύπωση όπως και το μεγάλο το 6,44 σύνσες το Z, το Z Ultra. Οκ, okay, βγαίνω από τον browser, μ' αρέσει που ε, όπως και, στο, και στα LG γυρνάει έτσι πλάγια ε, και είναι, είναι παιδιά ένα media player, κακά τα ψέματα. Δείτε το και στο χέρι μου εδώ. Είναι ένα mini tablet, πώς να το πούμε, δεν μπορείς να το πεις και ε, μεγάλο smartphone, οριακά, είναι ένα mini tablet. Και εντάξει, ως αυτό, ως επιτοπλίστον θα το πάρετε, γιατί ξέρετε, ακόμα και η 5,2 ίντσες οθόνη που έχει το G2 που χρησιμοποιώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, κάποιες φορές φαίνεται μικρή, δηλαδή... Ε, δεν ξέρω αν φταίει και η ηλικία μου ότι μεγαλώνω, θα ήθελα και λίγο μεγαλύτερη. Εδώ πέρα είναι κλασικά, δηλαδή ευχαριστιέσαι σε ε, περιεχόμενο που λένε. Okay. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οθόνη, πάμε να συνεχίσουμε και να μπούμε μέσα να δούμε κάποιες φωτογραφίες, ταινίες κτλ τα κτλ. Τα Ας ρίξουμε μια ματιά και στα patterns που έχουμε μέσα. Το λευκό μας εδώ, το μπλε. Το πράσινο, το κόκκινο, μια φυσικότητα βγάζουν τα χρώματα και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά παρόλα αυτά, εμένα μου δίνει την εντύπωση. Εντάξει, στι φωτογραφίες είναι καλύτερη. Ε, στο βίντεο μου δίνει έτσι λίγο την εντύπωση και γενικά μερικές φορές, ότι σαν να υπάρχει ένα πολύ ψηλό ε, αποτούλι πέπλο πάνω από την οθόνη. Δηλαδή, όπω είπα και πριν, δεν είναι αυτό το crystal clear, το εντυπωσιακό να είναι πεντακάθαρη, ωραία η οθόνη. Κάπως έτσι λίγο σαν να... Όχι σκο... σαν να σκοτεινιάζει θα έλεγα. Πώς να σας το περιγράψω. Ας δούμε λίγο μερικές φωτογραφίες και πάλι εδώ πέρα σε ό,τι αφορά το UI έχει κάνει ωραία δουλίτσα. Βλέπετε εδώ πέρα αναλόγως από που την πιάνει στη φωτογραφία φεύγει η Sony. Δείχνει ωραία τώρα εδώ και η γωνία θέασης είναι πάρα πάρα πολύ καλή σε αυτή την οθόνη ή τουλάχιστον όχι τέλεια καλή αλλά όσο, όσο, θα, όσο πρέπει. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και το smoothness που σας έλεγα πριν, ότι όλα μέσα δουλεύουν ρολόι, πάνε γρήγορα, πάνε ακομπλεξάριστα θα έλεγα και βλέπετε πόσο ωραία δεν θα έχετε πραγματικά κανένα πρόβλημα και εδώ πέρα τα ωραία τα κόλπα μέσα στο gallery της ε, Sony μας αρέσουν πολύ όλα αυτά. Πάμε και σε αυτές τις φωτογραφίες που έχουμε καιρό να δούμε, όχι αυτές, εδώ πέρα Μπορείτε να ρίξετε μία ματιά. Οκ. Okay, εντάξει. Πάω πίσω να δω και κάποια βιντεάκια. Πάω ταινίε Να δούμε, π.χ., το landscapes. Θα μιλήσουμε και για τον ήχο. Είδατε που έψαχνα πάλι το volume up, volume down, εκεί δεν είναι. το κρατήσω και έτσι. <σκλουσ> Τσιτσιρίζει λίγο το ηχείο. Καλά τα πάει ο αρης πίσω, να δούμε λίγο κάποια άλλα, πάμε να δούμε τον Battle of the Year, έχει πλούσια χρώματα, παίζει πολύ καλά Samoled αυτό. Right this, Εδώ πέρα ίσως αυτό που λέω έτσι right. το πέπλο ίσως να έχει σχέση και με την ανάλυση φυσικά. Δεν τη λες κακή την οθόνη, ε, θα περίμενα όμως έτσι λίγο να την έχει προσέξει περισσότερο η Sony. Πάω πίσω, βλέπετε ότι γενικά και τα application αυτά, album, ταινίε και μουσική, Walkman όπως το λέει, τα έχει περιποιηθεί η Sony, στα περισσότερα εξπίρια τα έχετε δει, δεν περιμένετε από εμένα τώρα να τα μάθετε. Και πάμε να ακούσουμε, να βάλουμε κάνα τραγούδι. Τέρμα είναι τώρα. Είδατε που σας είπα, εδώ το μέτριο θα το έλεγα το αιχείο. Φεύγω και από εδώ. Να δω τι άλλο μπορώ να σας δείξω. Δεν έχει και πολλές ε, προεγκατεστημένες εφαρμογές. Έχει βέβαια, ε, πώς το λένε, για navigation ε, της Garmin. Ε, το Pixel Express νομίζω δεν, το, δεν, το, δεν ήταν μέσα. Ε, ήτανε ήταν μέσα PlayStation φυσικά για να συνδέσετε και κάποιο joystick που θέλετε να παίξετε ε, του PlayStation 4 και γενικά να έχετε σύνδεση με το λογαριασμό σας στο PlayStation Online και να αλλά και να έχετε και ε, πρόσβαση σε συμβατά ε, PlayStation games για Android. Ε, ε, αυτό είναι ένα από τα θετικά του οικοσυστήματος της Sony Mobile. Ε, δεν θα το αφήσω όμως άλλο να μας καθυστερεί. Να στο γυρίσω και έτσι. Πολύ στο tablet το έπαιξα. Βλέπετε γενικά ότι πάει πάρα πάρα πολύ ωραία. Ρολάρει πάρα πολύ καλά. Και δεν έχω, δεν βλέπω κάτι άλλο ότι χρειάζεται να σας δείξω. Ραδιόφωνο FM όπως είπαμε. Ε, NFC έχει, ίσως λίγο έτσι μέσα στις ρυθμίσεις να κάνω μια πλοήγηση. 4, 3 Jelly Bean λοιπόν εδώ. Οκ, okay. Περισσότερα εδώ. Το NFC βρίσκεται εδώ πέρα. Το... Η οθόνη εδώ. Το Mobile Bravia Engine 2 ε, ενεργοποιημένο. Με γάντια για να είναι πιο ευαίσθητη η οθόνη. Άμα π.χ. πάρω εδώ το πανάκι μου μπορεί να λειτουργήσει. Νομίζω και πριν λειτουργούσε. τέλο πάντων γίνεται πιο ευαίσθητη άμα το χρησιμοποιείτε με κάποιο άλλο αντικείμενο μπροστά. Λειτουργίες με το ένα χέρι το είπαμε. Πώς λέγεται D5303 ο κωδικός του Xperia τα 2 Ultra. Γλώσσα εισαγωγή, οθόνη είδαμε εδώ πέρα, τη φωτεινότητα θέλω να σας δείξω σε ποιο σημείο την έχω, τόση ώρα που μιλάμε. Έχει και αυτόματο. Βάλω το κάπου εδώ, πολύ ωραίο. LED flash κάπου εδώ πέρα, βρίσκεται και νομίζω αυτά σε ό,τι αφορά το Xperia τα ε, 2 Ultra, τα γουιτζετάκια τα άλλα εδώ πέρα τη Sony, από πάνω ο ήχος κατευθείαν μέσα εδώ πέρα να μπει σε κάποιο υπο-application ε, της ε, φωτογραφικής μηχανής, εδώ πέρα κάνει τα κόλπα της. Και νομίζω λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε με τον επίλογο σχετικά με το Xperia TAF2 Ultra. Πάμε! Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά το Xperia TAF2 Ultra, 4 κατοστάρικα, παίρνει οθόνη 6 inches HD, κάμερα 13 MP που είπα ότι σας είπαμε ότι δεν μας ευχαρίστησε, ε, τετραπίνινο επεξεργαστή, επεξεργαστή, μοιράμε 1 GB, Android 4.3 Jelly Bean και με την... με την όρεξη ότι κάποια στιγμή θα αναβαθμιστεί σε τεσσερα 4, 4 KitKat. Είναι ελαφριά η συσκευή, είναι λεπτή, ρολάρει μέσα τα πάντα της καλά, μόνο που στα σημεία, όπως είπα, δηλαδή λίγο η οθόνη εντάξει, η κάμερα όχι καλή, η ποιότητα κατασκευής σχετικά μέτρια, είναι το, το μεγάφωνο, έτσι και έτσι. Δηλαδή, γενικά στο σύνολο δεν μπορείς να βρεις κάτι που να πεις ότι ξεχωρίζει πάνω σε αυτό το device. Ναι, στο σύνολο και άμα το διαβάσεις κάπου ε, σε ένα χαρτί γραμμένο, ναι, θα πεις εντάξει. Δεν σας μιλάω τώρα για Scrooge και τέτοια. Σας μιλάω για ανταγωνισμό για νική, κανονικά. 7,59 ε, το S5. 749Z2 1M8, νομίζω το G2 πήγε 449, κάτι λέει. Εδώ πέρα όμως έχουμε, το κάτι λέει σημαίνει ότι κατέβηκε και αυτό αρκετά, έως πολύ. Εδώ πέρα βέβαια λες ότι παίρνω ένα μικρό τάμπλετ που παίρνει και τηλέφωνα, δεν δε, δε, δε μπορώ να πω ότι έτσι έχω έμεινα ιδιαίτερα ευχαριστημένος. Ε, σαν σύνολο, ε, εντάξει, περνάει το μέσο όρο σε κάθε περίπτωση, όμως δεν είναι, όπως είπα και πριν, κάτι που θα σε αφήσει ικανοποιημένο για κάτι συγκεκριμένο. Να πεις, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, εκεί, οκ, okay, παραχώρηση, εκεί, οκ, παραχώρηση, εκεί, οκ, παραχώρηση, αλλά σε αυτό το κάνει καλά. Έχουμε λίγο θέμα με το ταυθείο «ουλτρα». Αυτό ήταν το review του techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!